2004. Η ανεργία που και αυτή επηρεάζεται σημαντικά από την ανταγωνιστικότητα. Για πρώτη φορά από το 1998 μειώθηκε το 2006 κάτω από το 9%, το 8,9%. Τον Ιανουάριο φέτος μειώθηκε στο 8,6%. Βεβαίως δεν είμαστε ικανοποιημένοι παρά τη μείωση αυτή, διότι η ανεργία ακόμα κινείται σε υψηλά ποσοστά και πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη στον τομέα της απασχόλησης, των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων σε όλες τις αγορές και στην αγορά εργασίας προκειμένου η ανεργία να αποκλιμακωθεί με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Η επιχειρηματικότητα τονώνεται. Οι ιδιωτικές επενδύσεις καταγράφουν σημαντική αύξηση και ο δείκτης του οικονομικού κλίματος, τον οποίο χρησιμοποιεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφει σταθερά ανωδική πορεία από τον Ιούλιο του 2005 και μετά. Η κοινωνική συνοχή ενισχύεται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, διότι παράλληλα με τον περιορισμό των ελλειμμάτων, προχωρούμε και σε ανακατανομή των κοινωνικών δαπανών, ώστε να ενισχύονται αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Γι' αυτό και είχαμε σημαντικές αυξήσεις στις χαμηλές συντάξεις την ίδια στιγμή που μειώναμε τις δημόσιες δαπάνες. Και οι ξένες επενδύσεις βεβαίως αρχίζουν πια και έρχονται πάλι στη χώρα. Πέρσι έφτασαν τα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ, στο 2% του καθάριστου εγχώριου προϊόντος. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα αυτά, φίλες και φίλοι, δεν είναι τυχαία. Οφείλονται στην προσεκτική και συνεπή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οφείλονται σε μια αξιόπιστη, καλά σχεδιασμένη οικονομική πολιτική. Και οφείλονται βέβαια και στις προσπάθειες που έκανε και κάνει ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας για την ανάπτυξη της χώρας. Το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που εφαρμόζουμε οδηγεί σε μια δυναμική και πιο ανταγωνιστική οικονομία και οδηγεί και σε αυξημένη βεβαίως κοινωνική συνοχή. Οδηγεί στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, στην εφάρυνση της επιχειρηματικότητας, στην τόνωση της απασχόλησης. Απομακρυνθήκαμε από το υπόδειγμα της κρατικοδίαιτης ανάπτυξης του παρελθόντος, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές σταδιακά για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης δώσαμε όθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις. Ήδη από φέτος προχωρούμε σε μια ανάλογη σταδιακή προσεκτική μείωση των φορολογικών συντελεστών και για τα νοικοκυριά, ώστε να έχουμε ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα και πιο αποτελεσματικό. Με τα κίνητρα του επενδυτικού νόμου αξιοποιούμε τα συντηρητικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και ενισχύουμε την περιφέρεια. Με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δίνουμε μεγάλη όθηση στη δημιουργία υποδομών απαραίτητων για την οικονομία και την κοινωνία. Με την εξαγωγική πολιτική που εφαρμόζουμε, προωθώντας τα ελληνικά προϊόντα και τις ελληνικές επιχειρήσεις σε όλες τις αγορές του κόσμου, ανοίγουμε νέες αγορές και ενισχύουμε τις σχέσεις μας τις παλαιότερες. Με τις αποκρατικοποιήσεις συντελείται ένα πραγματικό άνοιγμα της οικονομίας στον ανταγωνισμό και στις ξένες επενδύσεις. Ιδιαίτερα ο τραπεζικός τομέας έχει δείξει το μεγαλύτερο δυναμισμό και το άμεσο αλλά και έμεσο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών. Δεν είναι όμως μόνο ο τραπεζικός τομέας. Υλοποιούνται μεγάλες επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια, στον τουρισμό και σε όλους τους κλάδους όπου η Ελλάδα παρουσιάζει το εμπόριο, το διαμετακομιστικό και σε όλους τους κλάδους όπου η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και τέλος, με την ψηφιακή στρατηγική 2006-2013, καλύπτουμε το χαμένο έδαφος στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και δημιουργούμε ένα αποτελεσματικό κράτος. Οι μεταρρυθμίσεις σαφώς πιστεύω ότι έχουν αλλάξει την πορεία της χώρας. Βρισκόμαστε σε μια νέα πορεία εδώ και 3 χρόνια. Η χώρα κινείται πάλι προς τα εμπρός. Όμως θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για χαλάρωση. Απολύτως κανένα. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι η επιτυχία μπορεί να δικαιολογήσει μια κάποια χαλάρωση ή ακόμη και παροχολογία. Προβλήματα που επισορεύτηκαν στο πέρασμα 2 δεκαετιών δεν ξεπερνούνται ούτε αυτόματα, ούτε με ευχολόγια, ούτε από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται συνεχής και συνεπής προσπάθεια. Παρά τα ως τώρα θετικά αποτελέσματα, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό από όλους ότι δεν βρισκόμαστε παρά στη μέση του δρόμου. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί και έχει σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας,
τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας. Η βελτίωση της δημόσιας διοίκησης είναι προβλήματα που απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. Τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι ικανοποιητικά, αλλά δεν αρκούν. Επιλύσαμε σημαντικά προβλήματα, αλλά έχουμε πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε. Η ελληνική οικονομία ασφαλώς και βρίσκεται σήμερα σε καλύτερο, θα έλεγα πολύ καλύτερο σημείο από εκείνο στο οποίο ξεκινήσαμε το 2004. Όμως οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε προωθήσει πρέπει να συνεχιστούν και δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για εφησυχασμό ούτε για καθυστερήσεις. Κοιτώντας προς το αύριο, θα έλεγα ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών σε μόνιμη βάση. Αυτός είναι και ο λόγος που στοχεύουμε σε ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς ως το 2010, μετά και τη σχετική απόφαση που πήραμε την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο της Ευρωζώνης. Αυτός ο στόχος αποτελεί κεντρική κατεύθυνση της οικονομικής μας πολιτικής. Διότι μόνο έτσι θα επιταχυνθεί η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ και θα υπάρξουν τα επιθυμητά περιθώρια για να ικανοποιηθούν στο μέλλον οι αναπτυξιακές και κοινωνικές προτεραιότητες της χώρας. Μια μεγάλη πρόκληση είναι και η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των πολιτικών κομμάτων, ώστε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση να μπορέσει να προωθηθεί από την επόμενη κυβέρνηση μέσα σε συνθήκες μέγιστης κοινωνικής και πολιτικής συνένεσης. Η Επιτροπή για το Ασφαλιστικό Σύστημα που έχουμε ορίσει συνεχίζει το έργο της για την αποτύπωση της κατάστασης και την υποβολή των προτάσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει. Παράλληλα, μια ακόμη μεγάλη πρόκληση είναι η επιτυχής υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι αυτή είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία που η Ελλάδα θα έχει κοινοτικούς πόρους αυτού του μεγέθους στη διάθεσή της. Η χώρα μας καλείται να αξιοποιήσει 24 δισεκατομμύρια ευρώ κοινοτικούς πόρους, που θα γίνουν 36 δισεκατομμύρια ευρώ με την εθνική συμμετοχή, για να κάνει ένα άλμα προς τα εμπρός. Και το 80% αυτών των πόρων κατευθύνεται στην περιφέρεια. Έχει γίνει προσεκτικός σχεδιασμός για την αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των πόρων και τα λάθη του χθες, να είστε βέβαιοι, δεν πρόκειται να επαναληφθούν. Γνωρίζω καλά πως όταν ξεκινήσαμε, μας συνόδευαν πολλές ελπίδες αλλά και πολλές αμφιβολίες. Όσοι είχαν επίγνωση της κατάστασης της οικονομίας της χώρας το 2004, ήλπιζαν μεν ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά ακριβώς λόγω των μεγάλων δυσκολιών που ήξεραν ότι αντιμετωπίζαμε, δεν έκρυβαν τις επιφυλάξεις. Πιστεύω ότι με την πολιτική μας τα τελευταία 3 χρόνια αλλάξαμε προς το καλύτερο τα πράγματα. Σήμερα η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε μια δυναμική οικονομία. Έχει πρωταρχικό ρόλο στην οικονομική μεταμόρφωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σχεδόν 4.000 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια. Περισσότερα από 2.000 υποκαταστήματα έχουν ανοίξει οι ελληνικές τράπεζες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι υποδομές που δημιουργούνται οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτερη και ακόμα στενότερη οικονομική συνεργασία με τις γείτονές μας. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για επενδύσεις σε μια ευρύτερη περιοχή που έχει μία και μόνο πορεία προς τα εμπρός. Συνεχίζουμε λοιπόν την προσπάθεια, αντλούμε δύναμη από τις μέχρι τώρα επιτυχίες της πολιτικής μας για να συνεχίσουμε. Διότι ξέρουμε ότι μπορούμε καλύτερα και παρά τις όποιες δυσκολίες, παρά τα όποια δύσκολα βήματα, θα προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα προς τα εμπρός. Σας ευχαριστώ πολύ.